Φάουλ του Τσανκάτου, δύσκολα ο Κονατή σε κόρνερ. Καλή εκτέλεση φάουλ του Βαϊντερλή, εντυπωσιακά αποκλείω ο Σαββίδης. Γούτης και Τσαφάρας από καλύτες δεν καταφέρουν να σκοράρουν. Πλαγιοκοπεί ο Βαϊντερλής, η κεφαλιά του Ντεμίρη υποπίεση στο πρώτο δοκάρι out. Μακρινός του Κοστάλα out. Κεφαλιά του Γούντι από το corner περνάει και αυτή out. Ο Ντεμίρη μέσα από κόντρες βρήκε την μπάλα, μετά από κόντρες βρήκε την μπάλα και την έστειλε στο δίχτυα 1-0. Βρήκε η μπάλα στο πόδι του Ζεράη, σηκώθηκε με κεφαλιά ο Ντεμίρη, σκοράρει. Σουτ του Βαϊντερλή out. Σουτ του Πάλα κοντράρι κόρνερ. Ο Κάργαζης εκτελεί το κόρνερ, η μπάλα κατευθύνεται προς τα δίχτυα, ίσως να πέρασε, συνεχίζεται το παιχνίδι. Ανατρέπει ο Ζαμπεντάκης ο Ντεμίρη, πέναλτι. Εκτελεί ο ψύχρεμα ο Βαϊντερλής, 2-0 ο Κανάρης. Διακοπή, μικροένταση. Λίγη στην εξέδρα, λίγη παρεξήγηση με την γρήγορη παρέμβαση του Προέδρου του Ηρακλή. Να δούμε τι έχουμε εδώ, σφυρίζει τη λήξη ο διαιτής, είναι στο 82ο λεπτό. Προφανώς είχε κάνει κάποιο λάθος, δεν σταμάτησε φαίνεται το χρονόμετρο στο ημίχρονο και στο 82 δίνει τη λήξη. Τρέχουν οι παίχτες και παράγοντες Ηρακλή, πάει και ο βοηθός. Μάλλον θα το εξηγήσουν την παρεξήγηση και κάπως έτσι αληθεί όλο το θέμα. Συνεχίζεται το παιχνίδι, corner, πρώτη κεφαλιά, νέα κεφαλιά ο Γιδονάκης, λίγο out. Ο Ντεμίρη κέρδισε από τον Καμάκη, το πλασέ του είναι διαγώνιο out. Σουτ του Διαλέκου Κιδωνάκη, ο Ζαμπεντάκης προσπαθεί να στείλει την μπάλα στα δίχτυα, δεν τα καταφέρνει. Μεγάλη ευκαιρία χάνει ο Κώστας ο Κάργατης. Θεωρώ ότι μέχρι εδώ που φτάσαμε να κερδίσουμε να προσπεράσουμε δύο αντιπάλους σήμερα. Πραγματικά είναι πολύ δυνατό, πολύ καλό ρυθμό. Θεωρώ ότι σταθήκαμε, η ομάδα που σταθήκαμε πάρα πολύ καλά μέσα στο γήπεδο, ήταν πολύ πειθαρχημένη. Έκλεινε συνέχεια τους διαδρόμους στον αντίπαλο και από εκεί και πέρα την κατάλληλη στιγμή καταφέραμε να βγάλουμε κάποιες επιθέσεις οι οποίες μας το συνεχίζουν. Στο πρώτο επίχρονο ήταν ισορροπημένο και οι δύο ομάδες νομίζω ότι πιέσαμε σωστά ψηλά, δεν αφήσαμε τον αντίπαλο να δημιουργήσει πολλές προεπιθέσεις εκτός από μία-δύο στο τέλος και από εκεί και πέρα νομίζω ότι βγάλαμε πολλές αντεπιθέσεις για να βάλουμε και τρίτο και τέταρτο γκολ. Ωραία, στο δεύτερο γκολ πριν γίνει το πέναλτι, θεωρείς ότι η μπάλα έχει περάσει γραμμή? Εντάξει, έτσι φάνηκε απ' έξω. Τώρα δεν μπορούμε να είμαστε 100%. Οι φίλαθλοι που ήταν εκεί από πάνω είδαν ότι η μπάλα έχει περάσει σίγουρα μέσα. Αλλά πάση περιπτώσει τώρα δεν μπορούμε να το αξιολογήσουμε εμείς απ' έξω αυτό το πράγμα. Νομίζω ότι και η επόμενη κατάληξη της φάσης ήταν καλή για μας. Ωραία. Ναι. Νομίζω καλύτερα αφού έγινε και με παίχτη μείον. Ναι, ναι, σίγουρα. Και τώρα ο Ατρόμητος είναι ένα σχετικά εύκολο παιχνίδι. Έχασε βαθμούς. Ναι. Έφερε 1-1 με το Πυρκή. Αυτό και με το δεδομένο πως έχει ένα παιχνίδι λιγότερο, πόσο κοντά σας παίρνει στην πρώτη θέση? Εντάξει, εμείς έχουμε να παίξουμε ακόμα 6 παιχνίδια. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή
Είμαστε σε καλό δρόμο για να διεκδικήσουμε το πρωτάθλημα μέχρι το τέλος. Από εκεί και πέρα πρέπει να είμαστε σοβαροί σε κάθε παιχνίδι. Τίποτα δεν έχει κρυθεί σήμερα. Απλά νομίζω ότι πήραμε ένα προβάδισμα σε σχέση με τον αντίπαλο σήμερα. Ανεξαρτήτως τώρα ότι έχουμε ένα παιχνίδι λιγότερο, θέλω να πιστεύω ότι θα μπορέσουμε να βγούμε κερδισμένοι από αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, η ντέρμπι ήταν. Θεωρώ μόλις σημασία τη λέξη σας. Στο πρώτο ημίχρονο ισορροπημένο. Στο δεύτερο ημίχρονο κάναμε ένα λάθος. Στα πλέγια κάναμε ένα φάουλ, δεχτήκαμε ένα γκολ από στιγμένη φάση. Νομίζω ότι μετά δεν είχαμε καθαρό μυαλό. Δεν έχουμε να πούμε να κάνουμε τίποτα, εντάξει, συνεχίζουμε. Γιατί τώρα έχουμε ένα κύπελλο. Και θα προσπαθήσουμε δύο μέρες τώρα να το δούμε το παιχνίδι. Για την διαιτησία, για αυτό το γεγονός τουλάχιστον του 82 που σφίριξε για πρώτη φορά τη λήξη και μετά στο 100. Δεν έχω να πω για την ΕΣΥΑ. Τα βλέπετε. Νομίζω ότι αν είμαστε λίγο δίκαιοι, εσύ που θα παίξω και γράφετε, νομίζω ότι πρέπει να κρίνετε. Τώρα εγώ και μετά δεν έχω να πω την ΕΣΥΑ. Το ίδιο γίνεται και στον Αγίου.